Πείτε μου λίγο για την ομάδα του Ανατολία την φετινή, γιατί ήρθε από την Α2. Ξαφνικά, δηλαδή έκτισε μια πολύ καλή ομάδα, κατάφερε να ανέβει. Θα μπορέσει να κρατηθεί, γιατί σήμερα δεν έδειξε καλό πρόσωπο. Σήμερα δεν μπορέσαμε να αναδείξουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Παίζαμε και με την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Δικαιολογίες, αν θέλετε, υπάρχουν πολλές, αλλά μας έλειπε η ξένη μας. Προφυλάξαμε το ερωτηματάκι, για να μην γίνει χειρότερα. Πιστεύω ότι στη συνέχεια θα πάμε λίγο καλύτερα. Ο βασικός στόχος φυσικά είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία και να το εξασφαλίσουμε αυτό που θα γίνει πιο νωρίς. Και για την εικόνα που δείξει η ομάδα και για τις πολλών θηλυκών, γιατί στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν πλέον πολύ δυνατές ομάδες για να έρθουν να κοντραλιστούν με μια ομάδα της Α1. Όλα παίζουν το ρόλο τους, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο που λέτε. Και είναι ότι ξένοι μας είναι με παρόμετρο για την ομάδα. Και κάποιοι ψηλοτραυματισμοί που είχαμε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας δεν μας άφησαν να δείξουν. Έχετε δύο εικόνες που ασχολούνται επαγγελματικά με τον πόλο. Ιδίως οι μεγάλες όπως είναι η Γαλλία. Εσείς πώς και δεν ασχοληθήκατε με την ομάδα και επιλέξατε τον δρόμο του γυναικείου? Παλαιότερα ήμασταν σε αντρικές ομάδες. Τώρα έχω δύο χρόνια που ασχολούνται με το γυναικείο. Αυτά είναι και οι συγκυρίες. Πρέπει να βρεις και ομάδες κατάλληλες που μας επιλέγουν να μπορείς να το